Συνταγές το μήνα υπέγραφαν 11 γιατροί του ενίου οργανισμού παραχών υγείας που καλούνται σε έγγραφη κατάθεση των απόψεών τους, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να τεθούν εκτός ΟΠΗ για 2 χρόνια. Όπως μάλιστα προβλέπεται σε διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που κατατίθεται στη Βουλή, ο φάκελος των γιατρών που υπερσυνταγογραφούν θα πηγαίνει στον εισαγγελέα και στους κατατόπους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Παθολόγος, περιοχή Αττικής. Πρωταθλητής στη συνταγόγραφηση. Πνευμονολόγος, περιοχή Μεσσηνίας. Επίσης πρωταθλητής. Παθολόγος, περιοχή Αττικής. Ολυμπιονίκης. Πνευμονολόγος, περιοχή Κυκλάδων. Άριστος στην υπερσυνταγογράφηση. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης υποχρεωτική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας που έχει ζητήσει κατά απόλυτη προτεραιότητα η Τρόικα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς και δυνατότητα αποκατάστασης φαρμάκων που συνταγογραφεί ο γιατρός από το φαρμακοποιό. Σύμφωνα ωστόσο με τον Ανδρέα Λοβέρδο, τα δύο μέτρα θα εφαρμοστούν μόνο στην περίπτωση που δεν μειωθεί ο όγκος της συνταγογράφησης με τη συνεργασία των γιατρών. Παράλληλα, εντάσσονται στον ΕΟΠΗ κλάδοι υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων, πλην των αυτοδιαχειριζόμενων, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων άμεσα θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος για ακόμη 5.000 γιατρούς, ενώ θα δίνεται δυνατότητα δωρεάν επισκέψεων με πλαφόν και στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του ΙΚΑ. Δίνουμε 150 επισκέψεις με τον 10 ευρώ. Βάζουμε δηλαδή στα απογευματινά ιατρεία άλλες περίπου 5.500 έως 6.000 γιατρούς. Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών καταγγέλνουν ότι πολλά από τα γενώσιμα, δηλαδή αντίγραφα φάρμακα, κυκλοφορούν χωρίς επαρκείς ελέγχους και μελέτες και μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες στους ασθενείς. Αυτό το οποίο εμάς μας προβληματίζει είναι η ασίδωτη μετακίνηση γενωσίμων από πιστοποιήσεις από την Ινδία και το Πακιστάν, στις οποίες δεν θα μπορέσει ο ΕΟΦ να κάνει κανέναν έλεγχο βάσει των προδιαγραφών. Εγώ μιλώ με τον ΕΟΦ. Και ο ΕΟΦ διατείνεται ότι οι αποφάσεις του που γίνονται, που περιλαμβάνονται, είναι κατόπιν επιστημονικών ερευνών. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακοποιών, ο Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα ζητήσει ενημέρωση από φαρμακευτικούς συλλόγους και περιφέρειες για τον αριθμό των φαρμακείων που αξιοποιούν το μέτρο, ενώ δήλωσε ότι θα δέχεται ο ίδιος επιστολές από φαρμακοποιούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ελεύθερο ωράριο και για κάποιους λόγους αυτό δεν είναι δυνατό.